Αυτές οι εικόνες, και αυτό είναι το σημαντικό, αυτές οι ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Δίκιο. Αν έχουμε, εμείς παίρνουμε από τη δημόσια τηλεόραση, επαναλαμβάνω την εικόνα τώρα, σε αλλά αν έχουμε κάποιο διεθνές δίκτυο, BBC, CNN και τα λοιπά, να το δείξουμε. Θα έχουμε ένα σύντομο για να δούμε ένα σύντομο. Πριν από αυτό, ναι, να τους ακούσουμε. Καλωσορίσω στην Ελλάδα. Καλωσορίσω στη Λέσβο. Το νησί που σήκωσε στους ώμους του το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης μπροστά σε μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση, μια πρωτοφανή μετακίνηση πληθυσμού μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και η επίσκεψή σας εδώ είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος, η εκμετάλλευση ανθρώπων και να δοθεί η δυνατότητα μιας νόμιμης οδού για αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τις αιστείες τους και ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Αλλά και μια ευκαιρία να αναδείξουμε ότι τόσο οι πολίτες των νησιών μας, όσο και στο σύνολό του ελληνικός λαός, παρά τις μεγάλες δυσκολίες του, παρά το γεγονός ότι υπέφερε άδικα από σκληρά μέτρα λιτότητας όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι άλλοι επέβαλαν, έδειξε ανθρώπινο πρόσωπο και αλληλεγγύη. Είμαι περήφανος γι' αυτό, τη στιγμή μάλιστα που κάποιοι εταίροι μας και μάλιστα στο όνομα της Χριστιανικής Ευρώπης ύψωναν τείχη και φράχτες για να εμποδίσουν ανυπεράσπιστους ανθρώπους να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό θεωρώ ότι η επίσκεψή σας είναι ιστορική και σημαντική και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρωτοβουλία σας αυτή. Ringrazio Sua Eccellenza per l'accoglienza che ti prima di tutto come sono venuto per ringraziare il popolo greco per la sua generosità. La Grecia è culla di umanità. Continua a dare un esempio di umanità. Δείχνει ότι εξακολουθεί να δίδει το παράδειγμα αυτής της ανθρωπιάς.